Α, είσαι... Τράβο, ναι. Είχα έτσι μια ανασφάλεια και ένα άγχος που θα λειτουργήσει, αλλά με το που ήρθα εδώ, με το που έφτασε στο πλατό, είδα τη Σύση μέσα στα λουλούδια δώρα που της στέρνα αντιστοιχώς. Σε μια πρώτη φορά βλέπω σε εκπομπή που να ξεκινάω τόσα πράγματα να έχω στείλει. Τώρα είναι άδειο βέβαια, αλλά πριν από λίγο είδες τι γινόταν εδώ. Κάτι σημαντικό είναι αυτό. Οπότε εδώ χλαρός για στο κολλάψω. Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι ένα πανέμορφο κορίτσι που αστείευεται, πως το σαρκάζεται. Είναι τόσο έξυπνη που και οι δύο κοιτάμε να βρούμε τα που κουμπώνουμε πρακτικά ο ένας τον άλλον. Δεν κοιτάμε τον ανταγωνισμό, δεν κοιτάμε τον εαυτό μας μόνο. Κοιτάμε να γίνουμε ένα ωραίο δίδυμο. Είναι μια σχέση που ξεκίνησε πριν από λίγο διάστημα και εξελίσσεται με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό θέλουμε να βγάλουμε και μέσα στην εκπομπή. Όχι ανταγωνισμό, όχι... Ξέρεις, η τηλεόραση είναι ένα περίεργο μέσο που σε κάνει πολλές φορές να κοιτάς κυρίως τον εαυτό σου. Εμείς είμαστε ήδη αποφασισμένοι αυτό το πράγμα να το καταργήσουμε στα μέτρα που μπορούμε και να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε έναν πολύ ωραίο τρόπο και με την παρέα και με τους τηλεθεατές. Η διαφορετική επικαιρότητα, τη διαφορετική θεματολογία που έχει, είναι πράγματα που δεν ξέρω. Το lifestyle, αν θέλεις, δεν το γνωρίζω τόσο καλά. Μάλιστα η Κατερίνα Ζαρίφινα είπε ένα πολύ ωραίο σήμερα. Ο Φερεντίνος είναι σαν να μαθαίνουμε reality, να μάθουμε στο Φερεντίνο το πρωινό. Είχε πολύ πλάκα και η Σύση με βοηθάει πάρα πολύ σε όλο αυτό. Για τα υπόλοιπα παιδιά βέβαια. Πολύ ωραία. Γιατί είναι μια νέα αρχή. Ο Αντένα κάνει μια καινοτομία σε αυτό το πράγμα και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκουμε στην ίδια ομάδα με Γιώργο Παπαδάκη και όλους τους άλλους. Εμείς ξυπνάμε κάθε πρωί, είμαστε μέχρι τη μία μαζί. Ξυπνήστε και εσείς μαζί μας για να μαθαίνετε διάφορες πληροφορίες, πράγματα που γίνονται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας είδατε. Ελπίζουμε να μας ξαναδείτε και να μας ακολουθείτε στο Facebook και στο Twitter.